από το βιβλίο την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Α, κεφάλαιον ΙΕ 15 και εδάφιο 51. Σελίδα λοιπόν 1019, κεφάλαιον ΙΕ, εδάφιο 51. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση να αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί, διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος, αλλά χάρισι στον Θεόν, ως της δίδεις ημάς την νίκην δια του Ιησού, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Μέγα μυστήριο, που σημαίνει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, να το κατανοήσει, εάν δεν το αποκαλύψει ο Θεός, όπως μέγα μυστήριο είναι ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει αν ο Πατέρας δεν το αποκαλύψει. Μέγα μυστήριο λοιπόν ότι πάντες μεν οι ζώντες εν Χριστώ δεν θέλουν να κοιμηθεί, αλλά πάντες θα μεταμορφωθούμε. Θα μεταμορφωθούμε στο τέλος. Όταν η σάλπιγγα του Θεού σαλπίσει, και τότε οι νεκροί, οι αποθανώντες εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτον, και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, περιπατούντες μετά του Κυρίου, θα δούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Το φθαρτό να μεταμορφώνεται σε άφθαρτο και το θνητό να μεταμορφώνεται σε αθάνατο. Γιατί? Διότι σάρξ και αίμα βασιλεία του Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωσι, ούτε η φθορά κληρονομεί αφθαρσία. Γι' αυτό η φθορά, το φθαρτό πρέπει να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο, και η φθορά, το θνητό, να μεταμορφωθεί εις αθάνατο. Και τότε θα γίνει αυτό που προφητεύσε ο Ισαΐας ο προφήτης, λέγον κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και θέλω να δούμε την προφητεία του Ισαΐα που προφήτευσε αυτό στη σελίδα 638. Διαβάζοντας από το 25 κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο σελίδα 638. Να το δούμε όλοι μαζί αδελφοί. Αυτό το οποίο θα λάβει χώρα με την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν το φθαρτό θα μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό σε αθάνατο. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΕ κεφάλαιο και 6 εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐου του προφήτου. Και επί το όρος τούτο, ο Κύριος των δυνάμεων, το όρος το οποίο θα υψωθεί υπεράνων πάντων των βουνών στις έσχατες ημέρες, και λαός θα σειραίει και έθνη θα σειραίουνε και θα λένε έλθετε να μας διδάξει ο Κύριος εκεί την αλήθεια του Ευαγγελίου, να μας αποκαλύψει ο Θεός αυτό το αυτού ακούετε. Επί το όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Θα κάνει απόλαυση και ευλογία
πριν απολαύσουμε τη σωτηρία. Αυτό που μας είπε και το Πνεύμα το Άγιο, σημεία και τεράστια. Και εν το όρι τούτο, μόνο σε αυτό το όρος, θα αφανίσει ο Κύριος το πρόσωπον του περικαλύματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θα αφανίσει, θα καταργήσει το κάλυμα το οποίο έχουν οι άνθρωποι για να μην γνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για να μην γνωρίζουν ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, για να μην γνωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα, για να μην διακρίνουν το τίμιον από το αχρίου. Θα καταργήσει το κάλυμα, αλλά και τον περικαλύπτοντα το διάβολο και το σατανά με κάλυμα, αυτούς που απίστων όντων ετύφλωσε ο διάβολος στο νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και όταν θα γίνει αυτό, όταν θα καταργηθεί μέσα στο όρος του Θεού το Μέγα ο περικαλύπτων με κάλυμα και το κάλυμα στους ανθρώπους, τότε θα πραγματοποιηθεί θέλει καταποίη των θάνατων ενίκη. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί, ελπίζουμε και χαιρόμαστε. Δεν λυπούμεθα όπως οι λυποί άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, γιατί εμείς έχουμε ελπίδα. Ο Κύριος έρχεται. Δεν λυπούμεθα. Μη λυπάσαι αδελφέ. Ό,τι και αν βλέπεις, ό,τι και αν ακούς, ό,τι και αν ζεις, ό,τι και αν περνάς, ό,τι και αν ταλαιπωρείς, έχεις ελπίδα. Ελπίδα βεβαία και ασφαλή, που φτάνει μέχρι απάνω στο θρόνο του Θεού και αρχίζει από την καρδιά σου και είναι άγκυρα βεβαία και ασφαλής. Αυτή η ελπίδα σε ενώνει με τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, γνωρίζοντας με τα πάσης βεβαιότητος ότι επειδή πιστεύεις, ευαρεστείς το Θεό, απολαμβάνεις τη μισθαποδοσία Του, ώστε να εξητείς Αυτόν καθημερινά, κάθε στιγμή, συνομιλώντας με Αυτόν, μίλα Του, σ' ακούει, αλλά περίμενε να σου μιλήσει για να Τον ακούσεις. Μην κάνουμε την προσευχή μας μονόλογο. Πήγαινε στο ταμείο σου, πες του και περίμενε. Μία φορά, δυο φορές, τρεις φορές θα σου μιλήσει. Σ' αγαπάει. Έχει προσδιορίσει σε σένα απόλαυση σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού. Έχουμε ελπίδα, έχεις ελπίδα. Να χαίρεσαι. Έχεις ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Μη φοβάσαι, μη λυπάσαι, μην αγωνιάς. Μη χάνεις την πίστη σου. Μη χάνεις την αγάπη σου. Έχεις ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι το θνητό σώμα που σε φέρνει στο θάνατο θα ενδυθεί αθανασία, και το φθαρτό σώμα που ταλαιπωρείται θα ενδυθεί αφθαρσία, και τότε θα λάβει χώρα ο γεγραμμένος λόγος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Αλλά η χαρά αυτή και η ελπίδα αυτή και η προσμονή αυτή να μας οδηγήσει, αδελφοί, σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, ωραία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου που σας αγαπάω πολύ, έλεγε ο Παύλος στους Κορινθίους, σήμερα λέει ο Χριστός εμάς, αδελφοί μου που σας αγαπάω πολύ, γίνεστε στερεοί, στερεωθείτε στο Λόγο του Θεού, στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα, στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία, στην παρουσία του Θεού. Στερεοί, μην αποκάμετε, μην λυγίζουν τα πόδια σας. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σεοφρονισμού.
Μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι. Μην πηγαίνετε από εδώ και από εκεί. Στερεοί στις σκέψεις σας, στις επιθυμίες σας, στην προσευχή σας, στην προσμονή σας. Αμετακίνητοι στην παρουσία του Θεού. Πώς? Περισσεύοντες έτσι θα γίνετε στερεοί και αμετακίνητοι. Περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου. Εάν δεν εργάζεσαι στο έργο του Κυρίου, είσαι ποτέ στερεός και ποτέ αμετακίνητος. Θα κλονίζεσαι. Πότε θα σκέφτεσαι αυτά, πότε θα σκέφτεσαι τα άλλα, πότε θα φοβάσαι εκείνα, πότε δεν θα πιστεύεις αυτά, πότε θα λιγοστεύει η αγάπη σου, θα τα βάζεις με τον έναν, θα τα βάζεις με τον άλλον. Πάντοτε περισσεύονται εσείς το έργο του Κυρίου, ώστε να είστε στερεοί και αμετακίνητοι. Το επαναλαμβάνω, αδελφοί, γιατί είναι το μήνυμα ζωής. Δεν είναι μήνυμα στιγμής, δεν είναι μήνυμα ημέρας. Είναι ζήτημα ζωής για να περπατάς μετά του Κυρίου. Μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι. Πώς? Περισσεύοντες, όχι απλώς εργαζόμενοι, όχι τσαλαπατώντας, περισσεύοντες στο έργο του Κυρίου. Γιγνώσκοντες ότι αυτό έχει κόπο. Το να εργάζεσαι το έργο του Κυρίου έχει κόπο. Έχει ονειδισμό. Έχει ταλαιπωρία. Έχει θυσία. Δεν μπορείς να περισσεύεις στο έργο του Κυρίου αν δεν θυσιάσεις από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, από τη σκέψη σου, από την εμφάνισή σου, από την απόλαυσή σου, από τη γνώμη σου, από την άποψή σου. Έχει θυσία, αλλά έχει ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Έχει βεβαιωμένη ελπίδα, βεβαιότητα. Είναι απόλυτος ο λόγος του Θεού. Πρέπει να μένεις στερεός και αμετακίνητος. Πώς? Περισσεύων εις το έργο του Κυρίου, καθώς γνωρίζεις ότι το έργο του Κυρίου έχει κόπο. Αλλά ο κόπος σας δεν είναι μάταιος. Αμήν. Αμήν. Ο κόπος μας δεν είναι μάταιος. Αν κοπιάζεις, κοπιάσαι λίγο περισσότερο. Αν κοπιάζεις περισσότερο, κοπιάσαι ακόμη πιο πολύ. Και αν κοπιάζεις πολύ, κοπιάσαι πάρα πολύ με όλη σου την καρδιά. Γιατί έτσι θα περπατάς μετά του Κυρίου και θα είσαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αδελφοί μου αγαπητοί, αρπαγή της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Στους οκνηρούς, στους τεμπέληδες. Γιατί όλοι οι οκνηροί πάνε για την κόλαση, λέει η Γραφή, μαζί με τους ψεύτες και τους φωνείς. Τεμπελιάζοντας, χάνουμε τη δωρεά του Θεού. Τεμπελιάζοντας το έργο του Θεού, οι εργαζόμενοι σε άλλα έργα, στη μέρημνα του κόσμου τούτου, χάνουμε την παρουσία του Θεού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να μας παρακαλάει ο Χριστός. Πάρτε την απόφαση να εργάζεστε το έργο του Κυρίου. Με θυσία, με κόπο, αλλά και με αγάπη. Για να εξασφαλίσουμε, αδελφοί αγαπητοί, την πρόσκλησή μας να είναι βεβαία και ασφαλής. Με τη χάρη του Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.